Όπως έχουμε πει και στο σχετικό επεισόδιο του What the Fact, η ιστορία της σοκολάτας ξεκινάει πολύ καιρό πριν με τους Μάγιας. Η λεγόμενη τροφή των θεών θα εξαπλωθεί στην Ελλάδα μόλις το 19ο αιώνα. Σε αυτό το Greek Business λοιπόν θα μάθουμε πως αυτή η εξάπλωση ταυτίστηκε με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο όνομα και δημιούργησε μια ελληνική επιχείρηση που τρέχει περισσότερα χρόνια και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Καλώς ήρθατε στην ιστορία του Παυλίδη. Το ταξίδι μας αυτή τη φορά ξεκινάει στην Κωνσταντινούπολη λίγα χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, όπου το 1818 γεννιέται ο πρωταγωνιστής της σημερινής ιστορίας, Σπυρίδων Παυλίδης. Ο πατέρας του είναι ένας επιφανής άνθρωπος της εποχής που έκανε την περιουσία του μέσα από την κατασκευή όπλων. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πρώην ο πλουργός, αναπόφευκτα μπλέκεται με την Ελληνική Επανάσταση και πολύ σύντομα η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Εκεί ο νεαρός Σπυρίδων θα περάσει την υπόλοιπη εφηβεία του και θα δείξει από νωρίς την επιχειρηματική του κλίση. Το 1835, όντας μόλις 18 χρονών, ανοίγει την πρώτη του επιχείρηση. Ένα τυπογραφείο στο κέντρο της Αθήνας, από όπου εκδίδει έργα διανοούμενων που είναι αντίθετοι στο καθεστώς του βασιλιά Όθωνα, Καθώ και έναν τόμο τη ιστορία του ελληνικού έθνου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα τον καλύπτει όσον αφορά τα πολιτικά, αλλά οι επιχειρηματικέ βλέψει του νεαρού Σπυρίδωνα είναι πολύ μεγάλε για ένα απλό τυπογραφείο. Έτσι, το 1841 ανοίγει και δεύτερη επιχείρηση στη συμβολή των οδών Βύση και Όλου, ένα ζαχαροπλαστείο ονόματι γλυκισματοποιείων Παυλίδου. Πολύ γρήγορα το νέο κατάστημα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και σύντομα μετατρέπεται σε σημείο αναφορά για την υψηλή κοινωνία τη τότε Αθήνα. Προσφέροντα παραδοσιακά γλυκά όπω μπακλαβά, καταήφη, ζαχαρωτά και τα λεγόμενα κομφέτα. Προφανώ το κακάο και η σοκολάτα αυτή την εποχή είναι ακόμα άγνωστα στου Έλληνε, αλλά ο Παυλίδη θέλει να εξελίξει το ζαχαροπλαστείο του και να το εμπλουτίσει με νέα προϊόντα. Έτσι, τον Μάιο του 1843, παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Κλείνει το τυπογραφείο, παραχωρεί τη διεύθυνση του άλλου μαγαζιού σε μέλη τη οικογένειά του. Και ο ίδιος ξεκινάει ένα τεράστιο ταξίδι στην Ευρώπη που θα κρατήσει τελικά 10 ολόκληρα χρόνια. Στο ταξίδι αυτό ο Παυλίδης επισκέπτεται μεταξύ άλλων το Παρίσι, τη Βιέννη, το Λονδίνο και την Νάπολη. Σε αυτές τις πόλεις έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την τέχνη της σοκολάτας και φυσικά σαν κλασικός γκουρμέ Κωνσταντινουπολίτης γοητεύεται. Οπότε αποφασίζει να διαδώσει αυτό το νέο γλύκισμα στην Αθηναϊκή κοινωνία και στην υπόλοιπη Ελλάδα γενικότερα. Παρένθεση, να τονίσω λίγο και κάτι, μια και είπα υπόλοιπη Ελλάδα μόλι τώρα. Υπενθυμίζω, παιδιά, έχουμε 1853, έτσι. Απέχουμε από την Τουρκοκρατία πάνω κάτω όσο εσύ απέχει από την πρεμιέρα του πρώτου Jurassic Park. Όταν λέμε Ελλάδα, εννοούμε αυτό. Μια Πελοπόννησο και μια Ρούμελη, οι οποίε ακόμα ανακάμπτουν από έναν καταστροφικό πόλεμο που δεν έχει αφήσει τούβλο πάνω σε τούβλο. Η χώρα έχει συνολικά, ξέρω εγώ, δύο πόλει, όλα τα χωριά είναι ρημαγμένα και το δικό δίκτυο είναι πρακτικά ανύπαρκτο. Όταν πριν έλεγα για την υψηλή κοινωνία τη Αθήνα, ουσιαστικά μιλούσα για 5-10 γεωκτήμονε και άλλου 5-10 αξιωματούχου και διπλωμάτε από την Ευρώπη. Ούτε καν τη Θεσσαλία δεν έχουμε ακόμα και την ίδια στιγμή ο Παυλίδη είναι ήδη στο εξωτερικό και κάνει research and development για το ζαχαροπλαστείο του. Αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Το 1853, λοιπόν, ο νεαρό επιχειρηματία επιστρέφει στην Ελλάδα και ιδρύει μια επέκταση στο γλυκισματοπείο του, το λεγόμενο εργαστήριο. Σε αυτέ τι νέε εγκαταστάσει και με τη βοήθεια ενό μήλου για καφέ που φέρνει εισαγόμενο από την Πολωνία, το μαγαζί αρχίζει να προσφέρει τη λεγόμενη τσοκολάτα, δηλαδή κακάο με ζάχαρη σε μορφή ζεστού ροφήματο και η αθηναϊκή κοινωνία αγκαλιάζει σχεδόν αμέσω το νέο προϊόν. Το οποίο παρεπιπτόντω μαρκετάρεται και λίγο όπω η κοκακόλα στα γενοφάσκια τη. Δηλαδή, εκτό από γευστικό, πλασάρεται και ω θρεπτικό και υγιεινό. Κάτι σαν συμπλήρωμα διατροφή, σαν ελιξίριο σχεδόν. Παράλληλα, για να αυξήσει το αγοραστικό κοινό του, ο Παυλίδη πολύ απλά ενημερώνει την τοπική κοινωνία για την ύπαρξη του κακάου και τη σοκολάτα, εκδίδοντα μια σειρά από φυλάδια γεμάτα με τι γνώσει που απέκτησε τα ταξίδια του. Η μονάδα παραγωγή βελτιώνεται περαιτέρω το 1859 με το πρώτο χειροκίνητο μηχάνημα παραγωγή μπαρών σοκολάτα, το οποίο εισάγει από το Παρίσι. Το πιο βασικό πρόβλημα που έχουμε αυτή την εποχή είναι ότι το προϊόν παραμένει αυτό που λέμε χήμα. Όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο επεισόδιο με τη φάγε, ο κλάδος της τεχνολογίας τροφίμων είναι ακόμα πάρα πολύ νέος. Όλα τα προϊόντα, ακόμα και αυτά που βγαίνουν από παραγωγικές μονάδες, παραμένουν χειροποίητα. Και το σημαντικότερο, δεν υπάρχουν συντηρητικά και γενικά χημικές επεξεργασίες που να κάνουν τα προϊόντα μας να αντέχουν στο ράφι. Ειδικά μετά το 1875 που εισάγεται και το γάλα στο προϊόν, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα. Η διαδικασία της παστερίωσης δεν έχει διαδοθεί ακόμα, οπότε γενικά η κατανάλωση προϊόντων με μη παστεριωμένο γάλα, ειδικά στις πόλεις, Συνοδεύεται συχνά με σοβαρά προβλήματα υγεία. Οπότε ο Παυλίδη για αρχή, αντί να λύσει το πρόβλημα, πολύ απλά επιλέγει να το αποφύγει, φτιάχνοντα σοκολάτα χωρί γάλα. Ε, και αφού η συγκεκριμένη σοκολάτα δεν προκαλεί αρρώστιε, άρα είναι υγιεινή, την ονομάζει Τσοκολάτα Υγεία Παυλίδου και την κυκλοφορεί στα μαγαζιά το 1861. Να και κάτι που δεν ήξερα, φίλε. Όταν κάποτε λέγανε Σοκολάτα Υγεία, ουσιαστικά εννοούσαν Σοκολάτα που δεν θα σου προκαλέσει δυσεντερία από το σάπιο γάλα που έχει μέσα. Ακάθεκτο λοιπόν ο Παυλίδη συνεχίζει την πρωτοπορία, αυτή τη φορά στο κομμάτι του προσωπικού, στέλνοντα του υπαλλήλου του στο εξωτερικό να κάνουν. Σεμινάρια τέλος πάντων της εποχής, και να μοιηθούν στον κόσμο της σοκολάτας. Το 1867 αποφασίζει να διαφημίσει και τα προϊόντα του στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού. Η συμμετοχή κοστίζει στο Παυλίδη 21.000 γαλλικά φράγκα, δηλαδή γύρω στα 120.000 με σημερινά λεφτά. Αλλά η προσπάθειά του ανταμείβεται με δύο χάλκινα βραβεία. Μια επιτυχία που παρεπιπτόντω θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια σε πολλέ παγκόσμιες εκθέσει, χαρίζοντα την επιχείρηση 10 ακόμα μετάλλια. Η καινοτομία συνεχίζεται δυναμικά το 1871, όταν ο Παυλίδη φέρνει ένα άρωμα βιομηχανική επανάσταση στην ταπεινή Αθήνα τη εποχή, εισάγοντα το πρώτο ατμοκίνητο μηχάνημα παραγωγή σοκολάτα. Όπω περιγράφει ο γιο του Δημήτριο Παυλίδη, το γεγονό σε ω μέγα και ο αθηναϊκό λαό συνοστιζόταν ατελείωτε ουρέ μπροστά στο εργαστήριο για να θαυμάσει ή να τρομάξει με την αθμομηχανή. Είναι πλέον σαφέ ότι το παλιό γλυκισματοποιείον δεν αρκεί για να υποστηρίξει τι δραστηριότητε τη βιοτεχνία. Οπότε το 1876, μετά από τρία χρόνια εργασιών, η επιχείρηση μεταφέρεται σε ολοκένουργε εγκαταστάσει στα κάτω πετράλων. Το κλασικό εργοστάσιο Παυλίδη στην Οδόπηρεό, που ακόμα και σήμερα περνά απ' έξω και σου σπάει τη μύτη. Αυτή η νέα παραγωγική μονάδα είναι και η τελευταία μεγάλη διοικητική απόφαση του Σπυρίδωνα Παυλίδη. Το Σεπτέμβριο του 1876 ο μεγάλο βιομήχανο παίρνει σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και παραδίδει τα ενία τη επιχείρηση στα νύψια του. Το μεγαλύτερο ρόλο αυτή την περίοδο παίζει ο Δημήτριο Παυλίδη, ο οποίο αργότερα θα τιμηθεί και με δρόμο που έχει πάρει το όνομά του, μέχρι που τελικά το 1895 η σκητάλη περνάει στον δικό του γιο. Ο 20ο αιώνα λοιπόν βρίσκει την εταιρεία στα πρόθυρα ενό μεγάλου εξυγχρονισμού. Υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Παυλίδη, το εργοστάσιο αναβαθμίζεται σε πρώτη βιομηχανική μονάδα τη εποχή και ο ίδιο Αλέξανδρο εξελίσσεται σε σημαντική φιγουρα. Του τότε εταιρικού κόσμου. Δυστυχώ όμω πεθαίνει ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών. Και η διοίκηση περνάει έκτακτα στη σύζυγό του. Η Ελένη Παυλίδη με τη σειρά τη αποδεικνύεται ψηλοεπιχειρηματικό τζιμάνι για την εποχή, φέρνοντα ahead... <ps2> <Homerử> ένα νέο αέρα στη βιομηχανία και μετασχηματίζοντά την για πρώτη φορά σε ανώνυμη εταιρεία. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι και πάλι οφείλουμε να κάνουμε μια παύση και να χωνέψουμε πόσο μπροστά από την Ελλάδα τη εποχή είναι όλα αυτά. Έχουμε 1920. Η πεδιάδα τη Κοπαίδα είναι λίμνη. Στην Αθήνα κυκλοφορούν συνολικά 203 αυτοκίνητα και στο κολονάκι ακόμα βόσκουν πρόβατα. Και όσο γίνονται όλα αυτά, ο Παυλίδη κερδίζει παγκόσμια βραβεία, στέλνει υπαλλήλου στα σαλόνια τη Ευρώπη για training και η εταιρεία του έχει κανονικά μετοχέ. Και μια και είπαμε για μετοχέ, να ξέρει, μπορεί πλέον να μην μπορεί να επενδύσει απευθεία στον Παυλίδη, αλλά μπορεί να επενδύσει σε πάρα πολλέ παρόμοιε πολυεθνικέ εταιρείε όπω είναι η Craft, μέσα από έναν ελεγχόμενο χρηματιστή, όπω είναι για παράδειγμα η χορηγάρα μα η Freedom24. Μια από τι μεγαλύτερε επενδυτικέ πλατφόρμε στον κόσμο, η Freedom24 σου δίνει πρόσβαση σε πάνω από 40.000 μετοχέ, πάνω από 1.500 ETFs, stock options και διάφορα άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Επίση, παρέχει πάρα πολύ δίκαιε προμήθειε και τι καλύτερε τιμέ στην αγορά. Αν παρόλα αυτά νιώθει ότι οι επενδύσει δεν είναι για σένα, η Freedom24 σου παρέχει και πρόσβαση στον αποταμιευτικό λογαριασμό D-Account. Στο D-Account μπορεί να λάβει ετήσιο επιτόκιο 3,89% σε ευρώ ή 5,31% σε δολάρια ή αλλιώ, αν επιλέξει να κλείσει το λογαριασμό σου για 3, 6 ή 12 μήνε, μπορείς να πάρεις επιτόκιο 6,43% σε ευρώ ή 8,75% σε δολάρια. Τέλος, η Freedom24 είναι ο μόνος ευρωπαϊκός χρηματιστής που έχει μπει στο Nasdaq μαζί με εταιρείε όπως η Google, η Apple και η Tesla. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για τη Freedom24 καθώς και το link για δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα στην περιγραφή και στο pinned comment. Και επιστρέφουμε στην ιστορία μα. Στο Β' Παγκόσμιο, λοιπόν, το εργοστάσιο Παυλίδη επιστρατεύεται από του Ναζί για να παράγει μαρμελάδε και φαρμακευτικά είδη για το γερμανικό στρατό και αμέσω μετά το τέλος του πολέμου, η διοίκηση περνάει στον γιο του Αλέξανδρου και της Ελένης, Δημήτρη Παυλίδη. Ο οποίο αναστηλώνει το παλιό γλυκισματοποιείο στην Οδό Εόλου και για ένα διάστημα μεταφέρει εκεί την παραγωγή, μιας και οι πρώτες ύλες δεν φτάνουν για να δουλέψει το μεγάλο εργοστάσιο. Λίγο αργότερα επιστρέφει στις εγκαταστάσεις της Οδού Πειραιός, τις οποίες μάλιστα επεκτείνει, και καπάκια ιδρύει και μια νέα, ακόμα πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα στα Ινόφυτα. Τη δεκαετία του 70, μέσα από το λανσάρισμα νέων προϊόντων όπως η Λάκτα και τα σοκολατάκια πολυτελείας Τζοκόντα, η βιομηχανία Παυλίδη μόνο αυξάνει τις πωλήσεις της, αλλά επιτέλους βγαίνει και στο εξωτερικό σημειώνοντας τις πρώτες μεγάλες εξαγωγές της. Το 1974 μπαίνει και στο χρηματιστήριο Αθηνών και λίγο αργότερα, το 1981, λανσάρει τις πρώτες της γεμιστές σοκολάτες και κατά την ταπεινή μου γνώμη το καλύτερο προϊόν στην ιστορία της. Μη σου πω το καλύτερο προϊόν σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία γενικότερα. Ιτσιρικά, <Τι> είμαι εδώ να σου πω ότι δεν κάνεις λάθος. Δεν έχει φάει κάποιο είδου παιδικό κόλλημα που σιγά σιγά θα ξεπεράσει όσο μεγαλώνει. Η μερέντα είναι όντω το καλύτερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Αν έχει φάει μερέντα, πρέπει σιγά σιγά να συμβιβάζει με το γεγονό ότι η ζωή σου έχει ήδη πικάρει. Τρώω ψωμί με μερέντα σχεδόν κάθε μέρα από τότε που ήμουν 5 χρονών. Και είμαι εδώ αυτή τη στιγμή στα 41 μου να σου πω ότι όχι απλά δεν τη βαριέσαι, Κάθε φέτα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, φίλε. Δεν ξέρω πώ το κάνω. Όχι, δεν έχω πάρει χορηγία από τον Παυλίδη για να τα πω όλα αυτά. Τα λέω από καρδιά. Και αν κάποιο παρεμπιπτόντω μολύνει τα σχόλια με κάτι νουτέλε και τέτοια, να ξέρει ότι θα φάει ξύλο στο διάλειμμα. Κάπου εδώ παρεμπιπτόντω η ιστορία μα πλησιάζει προ το τέλο τη. Το 1986 ο Δημήτρη Παυλίδη πεθαίνει και η ιδιοκτησία τη βιομηχανία περνάει εξ ολοκλήρου στον ελβετικό ομίλο Γιάκοπ Σουκάρτ. Έναν από του μεγαλύτερου πολυεθνικού ομίλου καφέ, ζαχαροδών και σοκολάτα στην παγκόσμια αγορά. Παρά την απώλεια του μετοχικού κεφαλαίου, η διοίκηση παραμένει για λίγο ακόμα στην οικογένεια με την Ασπασία και τον Γιώργο Παυλίδη να αναλαμβάνουν ρόλο CEO. Δυστυχώ όμω δεν θα Καταφέρουν να προεδρεύσουν για πολύ ακόμα, το 1991 η Γιάκοπ Σουκάρτ συγχωνεύεται με την Kraft General Foods Europe. Οπότε έκτοτε όλε οι διοικητικές αποφάσει λαμβάνονται από την αντίστοιχη Kraft Foods Hellas. Το 2000 ολοκληρώνεται και η τελευταία ανακαίνιση του εργοστασίου στην οδό Πειραιός, δίνοντά του τη μορφή που ξέρουμε μέχρι τι μέρε μα. Σήμερα αυτό το εργοστάσιο απασχολεί πάνω από 100 υπαλλήλου και βγάζει γύρω στι 15.000 τόνου σοκολάτα και μερέντα κάθε χρόνο από τις οποίες 15.000 τόνους παρεμπιπτόντος, μόλις το 5% φεύγει έξω σε εισαγωγές. Το 95% αυτής της ποσότητας καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Και αυτό για μένα είναι και το πιο cool κομμάτι αυτής της ιστορίας. Όσο ζω ρε, φίλε, θυμάμαι συνέχεια να έρχονται κατά καιρού κάποια ξένα προϊόντα, τα οποία παραγωνίζουν τα αντίστοιχα ελληνικά είναι αυτό που είναι. Τα πατατάκια λέει νίκησαν τον τζακίρι, τα ψυγεία Siemens νίκησαν την πίτσο, τα Marlboro νίκησαν τα καρέλια, αλλά για κάποιο μυστηριώδη λόγο αρνούμαστε να υιοθετήσουμε ξενόφερτη σοκολάτα. Εντάξει, προφανώ γλυκίσματα όπω η Mars και η Twix είχαν επιτυχία διότι γεμίσανε κενά τα οποία όντω υπήρχαν στην ελληνική αγορά. Αλλά όσον αφορά αυτό που λέμε μπάρα σοκολάτα, ο Έλληνα κοίταξε τη Μίλκα και την Κάντμπερι στα μάτια και είπε περήφανα πάρα αυτή την αηδία από μπροστά μου τώρα και φέρε μου μια λάκτα, μη γίνουμε κόλος εδώ μέσα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάνσελ Μάικιους Τούρ 2024 Ο Μάικιους οργώνει ξανά την Ελλάδα με τα πιο πολιτικά incorrect κείμενά του σε μια ξεκαρδιστική παράσταση που δεν πρέπει να χάσεις. Cancel my cruise tour 2024 Προπόληση ferotelia.gr